Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε του ΚΑΝΑ, κυρίες και κύριοι, είχα ετοιμάσει ένα σχέδιο χαιρετισμού, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο ενδιαφέρεστε είναι να ακούσετε άλλη μία γραμμένη ομιλία, οπότε επιτρέψτε μου να μιλήσω από καρδιάς. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, ένα βράδυ Χριστουγέννων, είχα βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Βάθη, μιλώντας με ορισμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι πάλευαν με τους δαίμονες των εξαρτήσεων. Κάποιοι είχαν κάνει βήματα πρόοδου σημαντικά, κάποιοι είχαν ξανακυλήσει, κάποιοι ακόμα δεν είχαν βρει την δύναμη να κάνουν αυτό το οποίο κάνατε εσείς, και αυτή η εμπειρία ήταν έτσι ανεξίτηλα χαραγμένη στην μνήμη μου, γι' αυτό και αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Και θέλω να με πιστέψετε ότι τα λόγια μου αυτά είναι απολύτως ειλικρινή, που είμαι σήμερα μαζί σας σε αυτό το πολύ σημαντικό στάδιο της ζωής σας, την αποφύτιση, την τυπική αλλά και πολύ ουσιαστική από το πρόγραμμα της κοινωνικής επανένταξης. Μία στιγμή η οποία σηματοδοτεί δύο πράγματα. Πρώτον, το μεγάλο θάρρος το οποίο δείξατε να ξαναπάρετε τον έλεγχο της ζωής σας στα χέρια σας. Να πολεμήσετε τους δαίμονές σας, να παλέψετε με τα φαντάσματα τα οποία σας καταδίωκαν, για να είστε σήμερα στο σημείο αυτό να μπορείτε να ξαναδείτε τη ζωή με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Το δεύτερο υπόθηκε από κάποιον από τους ομιλητές, και αυτό είναι η ελευθερία, η ελεύθερη βούληση του καθενός τελικά να μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τους όρους με τους οποίους θα ζήσει. Με τη στήριξη πάντα μιας πολιτείας, της οποίας το μέτρο της κοινωνικής ευαισθησίας είναι τελικά η φροντίδα για αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Γι' αυτό και θέλω να πω ξεχωριστά συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ, με τους οποίους, όπως καλά γνωρίζετε, αποκτάτε μία σχέση τόσο στενή, ώστε, όπως υπόθηκε, να τους βλέπετε ως ήρωες. Είναι οι ήρωές σας, με την έννοια ότι είναι αυτοί στους οποίους βρήκατε ένα σημείο αναφοράς, ένα ασφαλές λιμάνι, στους οποίους εμπιστευθήκατε τους πιο ενδόμηχους φόβους σας, τις μεγαλύτερες φοβίες σας, λύσατε αυτούς τους γρίφους οι οποίοι φαινόντουσαν άλυτοι και οι οποίοι μπορεί να ήταν η γεννησιουργός αιτία που σας οδήγησαν στον δρόμο των εξαρτήσεων, και για όλα αυτά χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος. Η δικιά μας δουλειά, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, είναι όχι μόνο να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτά τα προγράμματα, ενοποιώντας, όπως υπόθηκε, όλα τα προγράμματα καταπολέμησης, πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε έναν φορέα, διατηρώντας την αυτονομία τους και τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι επιθυμητές και αναγνωρισμένες και από την επιστημονική κοινότητα, αλλά υπό έναν ενιαίο συντονισμό, ώστε όποιος συμπολίτης μας έχει τη δύναμη και αισθάνεται την ανάγκη να κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, να γνωρίζει ότι έχει την πολιτεία κοντά του. Το επόμενο βήμα για μας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδω σε προγράμματα τα οποία μπορεί να δρομολογήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τα οποία θα σας δώσουν την ευκαιρία ακριβώς να κάνετε αυτό το επόμενο βήμα, διότι μια σταθερή επαγγελματική διαδρομή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να συνεχίσετε αυτά τα σημαντικά βήματα πρόοδου τα οποία έχετε κάνει. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο κάνουμε όλες και όλοι εδώ. Γι' αυτό και το βήμα ανήκει σε εσάς πρωτίστως, να σπάσουμε το στίγμα της προκαταλήψης και να εξηγήσουμε και στους πιο καχύποπτους συμπολίτες μας ότι ο καθένας δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να το θέλει. Και να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πέρασαν στην κυριολεξία μέσα από μια κόλαση, την οποία εμείς δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε, για να βγουν όρθιοι, ζωντανοί, και να αντιληφθούν αυτό το οποίο είπε η Βάσο, αν θυμάμαι καλά, στο βίντεο, ότι η ζωή είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία για να χάνεται σε ένα κυκαιώνα εξαρτήσεων, παρεστήσεων, μιας εικονικής πραγματικότητας που τελικά οδηγεί στο αδιέξοδο, αν όχι σε κάτι
πολύ χειρότερο. Και βέβαια, όπως υπόθηκε, δεν ξέρουμε ποτέ τι επιφυλάσσει η ζωή και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξω τα λόγια τα οποία ακούστηκαν. Είστε πια πολύ πιο έμπειροι και ευαίσθητοι, ώστε να μπορείτε να διαγνώσετε ενδεχομένως τους κινδύνους από μια ενδεχόμενη υποτροπή και να αναζητήσετε βοήθεια και στήριξη αν το χρειαστείτε. Μην διστάσετε να το κάνετε. Έχετε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτρέψετε στους εαυτούς σας να γυρίσετε από εκεί που ξεφύγατε με πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλω λοιπόν και πάλι από καρδιάς να σας συγχαρώ εσάς, τις οικογένειές σας, τους ανθρώπους που σας στήριξαν, που στάθηκαν δίπλα σας, αυτούς που δεν σας ξέχασαν, αυτούς που δεν σας εγκατέλειψαν, αυτούς που πίστεψαν τελικά σε εσάς. Πάνω απ' όλα όμως εσείς πιστέψατε στους εαυτούς σας. Δικιά σας είναι η επιτυχία. Μοναχική ήταν τελικά αυτή η διαδρομή, το ξέρετε σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και μην διστάσετε παρακαλώ, μία παράκληση έχω μόνο όπως το παράδειγμα το οποίο ακούσαμε πριν από τον Κώστα. Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και με άλλους που σας έχουν ανάγκη. Δείξτε τους ότι υπάρχει δρόμος. Δεν είναι αδιέξοδες. Ο λαβύρινθος των εξαρτήσεων κάθε μορφής δεν είναι αδιέξοδος. Και όταν μιλάμε για εξαρτήσεις, βέβαια δεν μιλάμε μόνο για την μάστιγα των ναρκωτικών. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα καινούριο φάσμα εξαρτήσεων που απαιτούν νέα επιστημονική προσέγγιση και που θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να είμαστε όσο δυνατόν μπροστά από τις εξελίξεις. Από καρδιάς, καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Να είστε καλά.